Αντί να χαίρεται ο Παοξής, ναι. αντί χιλιαδιό, ναι. Γιατί τώρα να βλέπουμε ότι ξέρεις, μια χαρά είμαστε, θα πάρουμε τον Μπέρκ. Ποιο Μπέρκ, ρε παιδιά. Για να πάρουν τον Μπέρκ πρέπει να φύγει ο Πρίγιοβιτς. Εκτός αν ο Σαββίδης αντί τα 500 χιλιάρικα που δίνει στην Παναγιά της Τίνο και να κάνει το θαύμα, κρατήσει τον Πρίγιοβιτς, πάρει και τον Μπέρκ και πάρει με 10 βαθμούς διαφορά το πρωτάθλημα και περάσει και στους ομίλους της Champions League. Μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί να μην το κάνει, εδώ δίνει για τα λάδια 500.000 ευρώ. Γιατί να μην δώσει για τον Μπέρκ άλλα 2. Γιατί το κάνει τόσο διαφήμιση, φίλε, έκανε κάτι το οποίο το έκανε γιατί το γούσταρε. Και, και εμείς γουστάρουμε να πάρει τον Μπέρκ. Όπως πήρε τα λάδια εκεί να δώσει τα πουλιά των ποδοσφαιριστών. Τι, με 500 χιλιάρικα θα δώσει η Παναγιά να βάλει τα πουλιά. Ας δώσει και αυτός άλλα 2 να σηκώσει το πουλί του Μπέρκ, να μείνει και ο Πρίγιοβιτς, να μείνει και ο Πέλκας. Τι θα γίνει δηλαδή. Ναι, θα πάρει το πρωτάθλημα με 10. Τι θα μείνει. Θα μείνει ο Πρίγιοβιτς. Άλλο να μείνει ο Πρίγιοβιτς και να έρθει και ο Μπέρκ. Ναι. Και άλλο να πουληθεί. Να σου πω το έργο. Ένα-ένα. Είναι ναι. Διαφορετικές περιπτώσεις. Ναι. Αν πουλήσει τον Πρίγιοβιτς ναι. Και πάρει τον Μπέρκ, εγώ λέω είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος. Πάλι σωστό είναι. Λάθος είναι. Γιατί παίρνει έναν παιχταρά. Με τέχνη, με συμμετοχή, με εκτελέσεις, με κεφάλια, με πλασέ. Υπάρχει με πάντα το ενδεχόμενο να μην κολλήσει. Όχι. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε, γιατί? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί ο Μπέρκ είναι ένα center for που έχει πολύ περισσότερα καλά στοιχεία από τον Πρίγιοβιτς, εκτός από το κεφάλι. Ποια είναι η ηλικία του Μπέρκ? 30 ετών. Ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς. Ξέρω εγώ πώς, 25, 27, 26. Ναι. Επενδύεις μεν, αλλά δεν έχεις περιθώρια για μεταπολιτική αξία. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ο Πρίγιοβιτς έχει περιθώρια μεταπολιτικής αξίας κτλ. Να βγάλει λεφτά. Όχι. Γιατί? Μόνο στην Ασία. Έχασε ο Πρίγιοβιτς φέτος τη μεταγραφή του στο εξωτερικό, στην Αγγλία και σε εκεί που θέλει να πάει. Ο Πρίγιοβιτς τώρα. Άλλο Αγγλία ναι. Και άλλο Ασία. Ναι. Αν πάει στην Αγγλία, ναι. Μπορεί να κάνει παπάδες. Αν πάει στην Ασία, συνήθως και έχονται όσοι πάνε στην Ασία. Τελειώνουμε. Το Μουντιάλ για τον Πρίγιοβιτς ήταν μια ευκαιρία να ανεβάσει τις μετοχές του για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Κλείσαν οι πόρτες για μεγάλη ή σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα, σοβαρό πρωτάθλημα και μένει μόνο η Ασία. Θα έχει να διαλέξει δηλαδή ο Πρίγιοβιτς ή να μείνει στον ΠΑΟΚ ή να πάει στην Ασία. Η Ευρώπη έκλεισε, λέω εγώ. Μετά από αυτό που έγινε με τη Σερβία δεν ανέβηκαν οι μετοχές του. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι. Υπάρχει κάποιος που λέει το αντίθετο. Τότε λοιπόν. Ναι. Λέω κάτι αρνητικό. Ή τον κρατάει, εφόσον δεν έχει μεταπολιτική αξία ο Μπέρκ. Ή τον κρατάει, ή τον πουλάει, ή τον πουλάει στην Ασία. Ένα από τα δύο. Ευρώπη δεν μπορεί να τον πάει. Πώς θα γίνει τώρα. Αν είναι τόσο μάγκας ή έχει τόσο μάνα. Δηλαδή, αν καταφέρει ο Πάο και μπει στους ομίλους ναι. Του Champions League. Ναι, κάτι που... το οποίο μοιάζει απίθανο. Γιατί είναι απίθανο, είναι δύσκολο. Μοιάζει. Είναι δύσκολο. Μοιάζει. Πες ότι μπαίνει. Ναι. Είναι τρία παιχνίδια. Είναι έξι. Έξι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Μοιάζει απίθανο, μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Αν καταφέρει αυτομάτως ναι. Διαφημίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όπως έκανε ο Ολυμπιακός επί σειρά ετών την πραμάτια του. Βέβαια. Αυτομάτως μπορεί αυτά τα 10 που. Να γίνουν 15. Μπράβο. Άνετα. Και ρωτάω, γιατί τον Μπέρκ θα το ζητήσει κανείς 15. Όχι. Όχι. Τον Πρίγιοβιτς θα το ζητήσει. Είναι ένας παράγοντας που πρέπει να το σκεφτούνε. Ναι. Λέω εγώ. Ναι. Άρα λοιπόν, σωστά. Άρα λοιπόν, ή λένε θα πάρω και τον Μπέρκ. Ή θα μείνει ο Πρίγιοβιτς, θα μείνει ο Πέλκας, θα μείνει ο Ουάρντα, θα μείνει ο Ενρίκε και θα προσπαθήσουμε να μπούμε, θα ρίξουμε ζαριά αν μπούμε στο Champions League. Αν δεν μπούμε όμως στο Champions League, είμαστε μείον. Εννοείται. Ναι. Ρε φίλε. Οι πιθανότητες να πάμε στο Champions League είναι πολλές ή λίγες. Λίγες. Άρα τον πουλάμε στην Ασία. Μισό. 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 Για να πετύχεις μια δουλειά, ναι. Δεν υπογράφεις συμβόλαιο με κάτι. Ναι. Ρισκάρεις ένα κεφάλαιο. Μπράβο. Ρισκάρεις χρόνο, ρισκάρεις πολλά πράγματα. Ωραία, ναι. Και... Κανείς δεν σου είπε ότι η δουλειά που θα κάνεις ντε και καλά θα πετύχει. Ναι. Αυτό γίνεται στην πορεία. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ, αν θέλει ναι. Να μπορεί να βγάζει ναι. Και να πουλάει ακριβά, ναι. Πρέπει να έχει σαν στόχο ένα πράγμα. Να μπει στο Champions League. Να μπει στους ομίλους του Champions League. Ναι. Είναι κάτι το οποίο σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Ωραία. Αλλά πρέπει να το επιδιώξει. Έτσι. Επειδή έχει έναν παράγοντα ο οποίος δεν στερείται χρημάτων. Ναι. Και είναι ικανός να κάνει το απίθανο για τα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Ναι. Λέω ότι κακό θα κάνει άμα δεν ρισκάρει, καλό θα κάνει άμα ρισκάρει. Μάλιστα. Δεν έχει να χάσει. Να ρισκάρει δηλαδή το πιθανότητα το 10%. Να ρισκάρει το 10%. Μα δεν στερείται χρημάτων. Θα πετύχει πράγματα τα οποία δεν τα ονειρεύονται καν. Μάλιστα. Δεν τα ονειρεύτηκαν ποτέ. Μάλιστα. Εσύ τώρα το ακούει ο Παοξής, νομίζεις ότι έκαναν καηλαίο ο φιλάθλος αν θα μπει στους ομίλους. Τον ενδιαφέρει. Το πρωτάθλημα τον νοιάζει. Να το πάρει με 5-6 βαθμούς διαφορά. Ο Παοξής είναι φαβορή με 2 μονάδες στο book. Με μείον 2 βαθμούς ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και το όνειρο του Παοξής είναι το πρωτάθλημα. Και είναι βέβαια και η Ευρώπη. Και αποθυμένο. Και αποθυμένο.